Την περασμένη εβδομάδα εστιάσαμε στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στον πρωτογενή τομέα. Αναφερθήκαμε στις καταστροφές μέσα από ρεπορτάζ σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις τόσο στη Βιάν όσο και στην Ιερά Πέτρα. Τώρα θα πιάσουμε μια άλλη παράμετρο, δηλαδή πώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ο χιονιάς στην ελαιοκαλλιέργεια. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζουλάκη, γεωπόνος ερευνητής και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων. Κύριε Χατζουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ένας χιονιάς τον Μάρτη μπορεί να επηρεάσει και σε τι βαθμό την ανθοφορία των ελαιοδένδρων? Εξαρτάται από το χιονιά. Αν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 0 βαθμούς, πάνω από τους 2 βαθμούς και δεν έχουμε διάρκεια, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα κάνει σημαντική ζημιά στους ελαιώνες οι οποίοι θα έχουν ανθίσει, γιατί από ό,τι φαίνεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αλλά και λίγο το Δεκέμβριο, όλα έχουν έρθει λίγο πάνω κάτω, όπως και εμείς είμαστε πάνω κάτω. Ο χιονιάς και... ωστόσο του Φλεβάρι δεν έπληξε την ελαιοκαλλιέργεια, σωστά, κύριε Χατζουλάκη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη το κλάδεμα, δεν ξέρω. Στις ορεινές περιοχές, ναι, όπου επικρατεί κυρίως η τσουνάτη, λόγω του βάρους του χιονιού, ναι, δημιούργησε προβλήματα, γιατί σπάσανε κλαδιά κλπ. Και επομένως υπάρχουν σοβαρές ζημίες σε κάποιες περιοχές, από ό,τι τουλάχιστον είδα και εγώ στη τηλεόραση και στα διάφορα ρεπορτάζ που κάνετε. Στην χαμηλή ζώνη και στην ημιορεινή ζώνη, όπου επικρατεί η κοροναϊκή, οι ζημιές δεν είναι σχεδόν, είναι μηδαμινές, μια και ναι μεν έχει αρχίσει, ειδικά στις ελιές που, στα ελαιόδεντρα που δεν είχαν παραγωγή πέρυσι, είχε αρχίσει η ανάπτυξη των ταξιαντιών, αλλά δεν ήταν σε τέτοιο στάδιο ώστε να δημιουργήσει προβλήματα. Σε περίπτωση ωστόσο που έχουμε τα ίδια φαινόμενα τον Μάρτιο, σε αυτές τις χαμηλές ζώνες θα καταγραφούν προβλήματα, θα υπάρξουν καταστροφές? Θα υπάρξουν καταστροφές αν η θερμοκρασία πέσει, είπαμε, κάτω από τους 0 βαθμούς και έχει κάποια διάρκεια. Επειδή τα άνθη είναι αρκετά ευαίσθητα κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και αν έχουμε και διάρκεια. Δεν θα έχουμε μεγάλη ζημιά σε φυτικό κεφάλαιο, μια και τα φύλλα αντέχουν μέχρι και μείον 4-5 και οι βλαστοί μπορεί να αντέξουν και μέχρι 10-12 βαθμούς, ανάλογα βέβαια με τη διάρκεια. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα είναι η απότομη μεταβολή μέσα σε λίγες ώρες από τους 20, παραδείγματος χάρη, στους μείον 10 ή μείον 15. Έχουν καταγραφεί και... στο παρελθόν περιπτώσεις, έχουμε παραδείγματα με καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια, με χιονιά, με καιρικά φαινόμενα, Φλεβάρι-Μάρτι? Φλεβάρι-Μάρτι δεν έχουν καταγραφεί μεγάλες ζημιές εδώ στην Κρήτη. Έχουν καταγραφεί όμως στις άλλες περιοχές όπου η παγετή είναι συχνή και υπάρχουν ζημιές. Και βέβαια ο παραγωγός αυτή την περίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων δεν έχει κάποιο σύμμαχο, είναι ανοχήρωτος, σωστά? Γενικά ο παραγωγός είναι ανοχήρωτος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν τα νομικά πλαίσια, γιατί τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, θα πρέπει να προστατευτεί, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Παραδείγματος χάρη, φέτο επικράτησαν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και σχετική ανομβρία Δεκέμβριο, Ιανουάριο και ένα μέρος του Φεβρουαρίου. Αυτό, όπως είδατε, είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε σε διακοπή του λιθάργου και πρόωρη ανάπτυξη των ταξιανθιών. Μάλιστα. Μπορεί να μην δούμε προβλήματα στην ανθοφορία, ναι, μπορεί όμως να δούμε και προβλήματα στην ποιότητα των ανθέων. Λόγω του ότι διακόπηκε νωρίς ο λιθάργος,
μπορεί να μην έγινε σωστά η διαφοροποίηση των οφθαλμών και επομένως τα άνθη που θα παραχθούν να είναι ατελή. Δηλαδή να δούμε το φαινόμενο του 12, 13 ή του 16, 17 που οι παραγωγοί βλέπαν τις ελιές τους να ανθίζουν, αλλά τελικά το Μάιο δεν είχαμε καρπόδεση. Γιατί τα άνθη που παρήχθησαν λόγω των συνθήκων που επικράτησαν, ανομβρία και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, παρήγαγαν άνθη τα οποία δεν ήταν τέλεια, επομένως δεν υπήρξε καρπόδεση. Κύριε Χαρτζουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ.